Κινητοποίηση έκανε ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έξω από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου με αφορμή την αναγγελία του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία εστιών με μορφή σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών στη δήλωσή του χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη βλέψη της κυβέρνησης κερδοσκοπική και, όπως είπε, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της παιδείας στην Ελλάδα. Επικεντρώθηκε στη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών με τη μορφή ΔΙΤ, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένας φοιτητής να χάσει το δωμάτιό του στην εστία και να μείνει έτσι εκτός σπουδών. Εξήγησε ότι αυτές οι δομές αποτελούν ουσιαστικά, όπως είπε, κατάργηση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, όπως και κάθε εργολαβία και καταπάτηση του σχετικού άρθρου 16 του Συντάγματος. Πρόσβαση, ανέφερε, θα έχουν μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν το πανάκριβο ενίκιο και τα δίδακτρα που θα θεσπιστούν. Αυτή η κινητοποίηση, την οποία καλέσαμε σε πανελλαδικό επίπεδο σαν εστιακή, γίνεται για το λόγο ότι πριν περίπου 2,5-3 εβδομάδες υπήρξε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, από τον κύριο Συρίγο συγκεκριμένα. Αυτή η ανακοίνωση μιλούσε για ενιαία κριτήρια όσον αφορά την εισαγωγή των εστιακών φοιτητών στις εστίες από εδώ και πέρα, το οποίο σημαίνει αυτό το πράγμα ακριβώς, μια ιδιωτικοποίηση των εστιών με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά. Η κατεύθυνση γενικά η οποία έχει θέσει το Υπουργείο είναι ένα ξεπούλημα πραγματικά όλης της δωρεάν στέγασης σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι διάφοροι ιδιώτες αρπακτικά θα έρχονται εδώ μέσα στο Πανεπιστήμιο και πάνω στο κουφάρι της δημόσιας δωρεάν παιδείας θα προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν. Προφανώς όλο το βάρος θα το φάνε οι φοιτητές, οι εστιακοί φοιτητές και όχι μόνο, οι οποίοι δεν θα μπορούν να σπουδάζουν χωρίς ένα σπίτι, να τους παρέχεται δωρεάν, δεν θα μπορούν να μείνουν έτσι στα σπίτια τους, θα πεταχτούν έξω με εξώσεις και με άγριο τρόπο. Έτσι όπως φαίνονται και να είναι ας πούμε διαθέσεις της κυβέρνησης και τελειώνει για αυτούς ουσιαστικά κάθε πορεία έτσι μέσα στο πανεπιστήμιο, κάθε ευκαιρία για γνώση. Εμείς αυτό το πράγμα δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιτρέψουμε και σαν εστιακοί φοιτητές αλλά και όχι μόνο. Γιατί βλέπουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει ποτέ στα πλαίσια του Δημόσιου και Δωρεάν Πανεπιστημίου. Μοναδικό σκοπός που έχουν αυτή τη στιγμή και στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση είναι να καταργήσουν κάθε δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Ήδη εκτός από τα μέτρα αυτά για την εστία που σημαίνουν ότι θα μπει μια ταφόπλακα στη δωρεάν στέγαση, έχουν ανακοινώσει κλεισίματα σχολών, συγχωνεύσεις, διαγραφές φοιτητών επί της ουσίας και μια πορεία ιδιωτικοποίησης και γενίκευση των διδάκτρων ακόμη και σε προπτυχιακά επίπεδα παντού σε όλη την Ελλάδα. Είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά συνολικά τη δημόσια δωρεάν παιδεία που για πολλά χρόνια είχε κατακτήσει η νεολαία εδώ πέρα με τους αγώνες της από το 70 και μετέπειτα. Μετά τη μεταπολίτευση, αυτό το πράγμα απειλείται. Εμείς καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητά του και επομένως αυτό το μοναδικό πράγμα που έχουμε να πούμε για να κλείσω είναι ότι είτε θα μας διώξουν αυτοί, είτε θα τους διώξουμε εμείς. Και είμαστε αποφασισμένοι για το δεύτερο. Αυτό σημαίνει κλιμάκωση του αγώνα, των κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα και όσο θα γίνονται γνωστά και τα όσα προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου. Εμείς αυτό που έχουμε αποφασίσει συνολικά για τη δράση μας είναι ότι χρειάζεται ένας αγώνας διαρκείας. Αυτός ο νόμος ή αυτά τα πλάνα δεν μπορούν να πέσουν με μία κινητοποίηση. Η σημερινή κινητοποίηση είναι το πρώτο βήμα, καλείται πανελλαδικά. Από το Σύλλογο Εστιακών, από μεριά μας, έχει γίνει μία προσπάθεια ενημέρωσης άλλων συλλόγων και εστιακών φοιτητών πανελλαδικά. Καλούμε και άλλους συναδέλφους, εννοείται και από άλλες σχολές. Είναι εδώ πέρα μαζί μας κιόλας και ο Σύλλογος του Χημικού και ο Σύλλογος των Υπηαγωγών, που έχουν πάρει αποφάσεις και αυτοί από γενικές συνελεύσεις. Και θα προσπαθήσουμε έτσι αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν το παίζουν καθόλου ας πούμε, τα μέσα και δεν το γνωρίζει κανείς. Πρώτον να μαθευτεί, δεύτερον να χτίσουμε μια αντίσταση για το επόμενο διάστημα και να κλιμακώσουμε μετέπειτα.